Μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κρατημένο να δούμε όλα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 45χρονου Ισπανού. Αδαμαντρία, ο 45χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Χανίων. Η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη αλλά σταθερή. Προηγήθηκε μια πολύωρη εγχείρηση χθες, όταν έφτασε ο άτυχος άνδρας με το ελικόπτερο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων. Οι γιατροί του νοσοκομείου έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δεν κατάφεραν ωστόσο να σώσουν το δεξί του πόδι, το οποίο ακροτηριάστηκε. Είχε χάσει πάρα πολύ αίμα ο 45χρονος. Θα πρέπει να πούμε ότι ο 45χρονος έκανε πεζοπορία αμέριμνος μέσα στο φαράγγι της Αμαριάς και περίπου στη μέση της διαδρομής, όταν βρισκόταν στη μέση της διαδρομής, χτύπησε ο εγκέλαδος στην περιοχή λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κατολίσθηση, βράχια να καταπλακώσει το πόδι του. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Πρώτος στο σημείο έφτασε η γιατρός του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού. Πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και μετά έφτασε ελικόπτερο του ΕΚΑΒ και γρήγορα το μετέφερε στο νοσοκομείο των Χανίων. Οι επόμενες ώρες, θα πρέπει να πούμε, Αδαμαντία, είναι εξαιρετικά κρίσιμες για τη ζωή του 45χρονου Ισπανού.